Το μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε για την ανοιχτή συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης σήμερα στις 8 το απόγευμα. Στην ανοιχτή αυτή συνέλευση θα συζητηθούν πολλές εξελίξεις και θέσεις του κόμματος εν ώψη του επικείμενου ιδρυτικού του συνεδρίου. Σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα, στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης, στη διασταύρωση με την Πλαρινού, εκεί που είναι το γνωστό σημείο συνάντησης των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και του συνεδρίου που ξεκινάει, που είναι από τις 10 μέχρι τις 14 Ιουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας διοργανώνει μια ανοιχτή συνέλευση, εκδήλωση, ενημέρωσης και συζήτησης τόσο για την εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο, του ιδρυτικού συνεδρίου, το οποίο για μας αποτελεί κομβικό γεγονός και αφετηρία για την ανατροπή της υφιστάμενης κυβέρνησης και για την σωτηρία της κοινωνίας μας, όσο βέβαια και για τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Ιδιαίτερα με την υπάρχουσα κυβέρνηση, αυτό το καινούργιο φρούτο, αν μπορούμε να τον ονομάσουμε αυτό, κυβέρνηση της συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Καλούμε όλους τους Κορίνθιους, όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, όλους τους ευαίσθητους πολίτες που συστρατεύονται στην προσπάθειά μας ή τέλος πάντων θέλουν να ενημερωθούν για αυτή, να παρευρεθούν προκειμένου να συζητήσουμε ανοιχτά, απροκατάληπτα, γιατί εμείς δεν πηγαίνουμε στα συνεδριά μας μέσα σε κλειστές αίθουσες όπως θα γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ανοιχτά με όλο τον κόσμο, διατεθειμένοι να ακούσουμε την κάθε άποψη, να την ενσωματώσουμε στη στρατηγική μας και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης.